κυρίες και κύριοι μέτοχοι, τα τελευταία χρόνια τόσο η ελληνική οικονομία όσο και οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεχθεί ισχυρά εξωγενή και αλλεπάλληλα πλήγματα, πρώτα την πανδημική και μετά την ενεργειακή κρίση, στα οποία ωστόσο επέδειξαν μεγάλη ανθεκτικότητα. Επιπλέον, το 2022 ήταν μια περίοδος μεγάλων αβεβαιοτήτων που πήγαζαν από τον υψηλό πληθωρισμό και την άνοδο των επιτοκίων. Αναφερόμενος στα σημαντικά στοιχεία που αναδείχθηκαν τα τελευταία έτη και προσδιορίζουν μια νέα πραγματικότητα, θα ξεκινούσα από την αλλαγή πλεύσης της νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Πράγματι, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η παροχή δημοσιονομικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησαν σε ισχυρές και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους προκάλεσαν την εύλογη αντίδραση των περισσότερων κεντρικών τραπεζών. Ο πληθωρισμός, αν και σημείωσε αποκλιμάκωση από το φθινόπωρο του 2022, παραμένει σε υψηλά επίπεδα τόσο στην ζώνη του ευρώ όσο και στην Ελλάδα. Η υποχώρηση του πληθωρισμού αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς αποκλιμακώνονται οι τιμές της ενέργειας, εκτός φυσικά απρόβλεπτων εξελίξεων. Σημαντική συμβολή στη μείωση του πληθωρισμού έχει και η σταδιακή εξισορρόπηση της υπερβάλλουσας ζήτησης σε σχέση με την προσφορά που ακολούθησε την επαναλειτουργία της οικονομίας μετά την πανδημία. Όσον αφορά τις αυξήσεις των βασικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός, αυτές επηρέασαν τους όρους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Η πρόσφατη τραπεζική αναταραχή με τη διάσωση της Credit Suisse από την UBS στην Ελβετία και την κατάρρευση στη ΣΥΠΑ, τη Silicon Valley Bank και τη Signature Bank προκάλεσε έντονη ανησυχία στις αγορές. Ένα σημαντικό δίδεγμα είναι ότι το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει κινδύνους όταν μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χαμηλών επιτοκίων ο πληθωρισμός αυξάνεται απότομα και κατ' επέκταση αυστηροποιείται η νομισματική πολιτική. Αυτή η τραπεζική αναταραχή μας δίδαξε επίσης ότι το εποπτικό πλαίσιο χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων σε προληπτικό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ανεξέλεγκτη και επιφανειακή διακίνηση φημών και παραπληροφόρησης, η οποία επιταχύνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας συνθήκες πανικού στο επενδυτικό κοινό. Οφείλουμε όλοι, ρυθμιστικές αρχές, πολιτεία, τράπεζες, αλλά και μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ενημερώνουμε σωστά, αλλά και να εκπαιδεύουμε τους συμπολίτες μας, ώστε να αξιολογούν με ψυχραιμία τα γεγονότα και να μην παρασύρονται από τις ανεύθυνες διαδόσεις πληροφοριών. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πλέον αρκετά ανθεκτικό, καθώς οι κρίσεις του παρελθόντος έγιναν μαθήματα για το σήμερα. Οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στους ισολογισμούς τους, με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να είναι πλέον μονοψήφιος μετά από πολλά χρόνια. Το 2022 παρατηρήθηκε επίσης άνοδος των καθαρών εισόδων από τόκους ως αποτέλεσμα των αυξήσεων των επιτοκίων και της μείωσης του κόστους κινδύνου. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική κεφαλαϊκή επάρκεια και βελτιωμένη ρευστότητα. Οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον θωρακισμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό έναντι πιθανών αναταραχών, καθώς διαθέτουν ευρεία δανειακή και καταθετική βάση, χωρίς μεγάλη εξάρτηση από έναν μόνο κλάδο της οικονομίας, και έχουν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
και κανονιστικής συμμόρφωσης. Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει καταστεί εξαιρετικά αυστηρό. Οι τράπεζες οφείλουν να ακολουθούν πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και να υποβάλλονται συνεχώς σε ελέγχους αντοχής ακραίων καταστάσεων, τα γνωστά ως stress tests, τόσο σε ό,τι αφορά τη δομή του ισολογισμού τους, όσο και στις εκρόες ρευστότητας και καταθέσεων, τον επιτοκιακό κίνδυνο και την ποιότητα των κεφαλαίων τους. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, οι ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες ξεκίνησαν να αυξάνουν τα επιτόκια χορηγήσεων στα νοικοκυριά από την αρχή του 2022, με ρυθμούς πολύ πιο έντονους από τις ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα η διαφορά του κόστους δανεισμού με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης να έχει ίσως και λυστεί. Είναι εύλογο, λοιπόν, να περιμένει κανείς ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα σημειωθεί περιορισμός της πιστωτικής επέκτασης, λόγω κυρίως της μικρότερης ζήτησης δανειακών κεφαλαίων με βάση τα τρέχοντα πιστωτικά κριτήρια. Αυτό συνδέεται με την αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του επιχειρηματικού τομέα, αλλά και των οικοκυριών, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της ζήτησης. Επιπλέον, η αβεβαιότητα και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να συμπιέσουν και την προσφορά δανείων από τις τράπεζες λόγω αυστηροποίησης των πιστωτικών τους κριτηρίων. Παράλληλα, οι πρόσφατες εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα έχουν ανοίξει ένα νέο κύκλο διαλόγου για τα θέματα προληπτικής τραπεζικής εποπτείας. Η τάση αυτή επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης, ωστόσο, μπορεί όχι μόνο να αμβληθεί σημαντικά, αλλά ακόμη και να ανατραπεί για την Ελλάδα μέσω τριών κυρίως παραγόντων που είναι μάλλον ιδιοσυγκρατικοί. Πρώτον, η ελληνική οικονομία είναι αποδέκτης σημαντικών πακέτων τόνωσης που όλα στοχεύουν σε διαφορετικά και συμπληρωματικά τμήματα της αλυσίδας αξίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι το πιο σημαντικό από αυτά τα προγράμματα, με συνολικά κονδύλια 31 δισευρώ μέχρι το τέλος του 2027 και από τα οποία 13 δισευρώ είναι σε δάνεια που αναμένεται να κινητοποιήσουν σχεδόν διπλάσιες επενδύσεις μέσω της μόχλευσης από το τραπεζικό σύστημα, στηρίζοντας την μελλοντική πιστωτική επέκταση. Δεύτερον, η ενίσχυση της υφιστάμενης τάσης προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων είναι ορατή και αναμένεται να αυξηθούν με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας υψηλά πλέον επίπεδα ρευστότητας και κερδοφορίας, βρίσκονται στην καταλληλότερη θέση για να στηρίξουν νέα χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια. Τρίτον, η Ελλάδα βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια ένα βήμα πριν από την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς η δημοσιονομική κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη από την αντίστοιχη κατάσταση πολλών χωρών που σήμερα διαθέτουν την επενδυτική βαθμίδα. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία, όχι μόνο διότι επανατοποθετεί τη χώρα μας ως επενδυτικό προορισμό κεφαλαίων μακροπρόθεσμης απόδοσης, αλλά και επειδή διαμορφώνει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας για το ελληνικό δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου θα μειώσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ο φθηνόπτερος δανεισμός για τις τράπεζες θα μετακυλιστεί στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, μειώνοντας και σε αυτά το κόστος δανεισμού και αμβλύνοντας σημαντικά
την επίδραση της συσταλτικής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η επενδυτική βαθμίδα μπορεί να θεωρηθεί με ορόσημο, αλλά δεν είναι πανάκια για τον περιορισμό του κινδύνου της χώρας μας. Ας διδαχθούμε από τα μαθήματα του παρελθόντος. Η χαλαρή δημοσιονομική πολιτική κατά την περίοδο των κρίσεων θα πρέπει σταδιακά να περιοριστεί, καθώς η οικονομία ανακάμπτει, δίνοντας τη θέση της και πάλι στη δημοσιονομική σύνεση και πειθαρχία. Οι κύριες προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής στο μετεκλογικό σκηνικό θα πρέπει να επικεντρωθούν στην περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, ώστε να επανέλθει στα πρώτου 2008 επίπεδα με παράλληλη συνέχιση της αποκλιμάκωσης του λόγου δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει ο περιορισμός του πολύ υψηλού ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, που εν μέρη μόνο είναι αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών των καυσίμων. Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνέπειες των περίφημων δίδυμων ελλειμμάτων του δημοσιονομικού και του ελλείμματος του ισορροπικού τρέχουσων συναλλαγών. Είναι σημαντικό ότι η νέα κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητά της την προώθηση μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Οι αδυναμίες αυτές είναι γνωστές και ενδεικτικά αναφέρω τη γραφειοκρατία, την ολιγορία στην απονομή της δικαιοσύνης, την εκτεταμένη φοροδιαφυγή, την ανάγκη για επιπλέον βασικές υποδομές, καθώς και την ύπαρξη στρεβλώσεων σε ορισμένες αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι για να υλοποιηθεί μία μεταρρύθμιση δεν αρκεί η νομοθέτησή της. Πολλές φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις απέτυχαν επειδή η δημόσια διοίκηση δεν είχε την ικανότητα να τις υλοποιήσει. Κρίσιμο στοιχείο είναι επομένως η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του κράτους, η οποία μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί μέσα από συστηματικό σχεδιασμό και επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένα άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη μακροχρόνια απόδοση των διαρθρωτικών αλλαγών αφορά την αμφίδρομη σχέση του κράτους με τον πολίτη. Είναι πλέον καιρός να αρχίσει το κράτος να εμπιστεύεται τον πολίτη και αυτό μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει στο να εμπιστεύεται και ο πολίτης το κράτος. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα πλέον και το κράτος πρέπει να πάψει να νομοθετεί, θεωρώντας ότι όλοι οι πολίτες έχουν εκ προημίου την τάση να είναι παραβάτες, αναξιόπιστοι ή φοροφυγάδες. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, πέρα από το ρόλο του στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, το τραπεζικό σύστημα έχει συμπεριλάβει στην πιστοληπτική αξιολόγηση τα κριτήρια για το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση, γνωστά πλέον ως κριτήρια ESG, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει σε σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου για να φτάσει σε μηδενικό ρυθμό εκπομπών το 2050. Ο τραπεζικός τομέας θα επιτελέσει και έναν συμβουλευτικό ρόλο προς τις επιχειρήσεις, ώστε η δράση τους να μειώσουν το επενδυτικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην Ελλάδα, ωστόσο, υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι μεγάλες δεν υπερβαίνουν τις 500. Αυτή η σημαντικά διαφορετική σύνθεση του επιχειρήν στην Ελλάδα, που αποτελεί ένα από τα διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μας, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδι στην πράσινη μετάβαση και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία. Η δέσμευση της Alpha Bank
για βιωσιμότητα και θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε, επιβεβαιώθηκε και το 2022 μέσα από τις πολυάριθμες διακρίσεις και την αναγνώριση που λάβαμε, καθώς και τη συμμετοχή μας σε όλους τους διεθνείς σχετικούς δείκτες. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού και σημαντικών επιτευγμάτων της Αλφα Μπάνκ, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού μας σχεδίου. Οι μεθοδικές και συντονισμένες δράσεις μας είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 7,8% και την ισχυρή οργανική κερδοφορία. Η προσπάθεια αυτή συνδυάστηκε με την επιτάχυνση του προγράμματος μετασχηματισμού που επικεντρώθηκε στην ψηφιοποίηση της τράπεζας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων επισφραγίστηκε από μια ισχυρή οικονομική επίδοση που προσεγγίζει τα 400 δις κέρδη μετά από φόρους για το σύνολο του έτους και μεταφράζεται σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ύψους 7% από 4% το 2021. Στη διάρκεια του 2022, η Αλφα Μπάνκ ανέκτησε την πρωταγωνιστική της θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα καθαρής πιστωτικής επέκτασης ύψους 2,6 δις προς τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, με μία σειρά πρωτοβουλειών, στις οποίες θα αναφερθεί αναλυτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ψάλτης, βελτιώσαμε σημαντικά τις επιδόσεις μας σε μία σειρά από δείχτες που δείχνουν την ευρωστία της τράπεζας. Επιπλέον, συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να ανταποκριθούν στις αντίξωες οικονομικές συνθήκες, παρέχοντάς τους αναγκαίους πόρους που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην υγεία, την ποιοτική εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό. Για το 2023, προτεραιότητά μας είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η δημιουργία αξίας μέσω του έγκαιρου εντοπισμού των πλέον κερδοφόρων πεδίων δραστηριοποίησης της τράπεζας και της αντίστοιχης κατανομής των κεφαλαίων μας. Εκτιμούμε ότι η επικαιρωμένη στρατηγική θα επιφέρει αύξηση στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη και θα ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος στους μετόχους μας. Τη χρονιά που μας πέρασε, το Διοικητικό Συμβούλιο υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριο, με 18 συνεδριάσεις και μέσω ποσοστό συμμετοχής των μελών του στο 96%. Εξίσου δραστήριες ήταν και οι επιτροπές του. Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε 13 συνεδριάσεις με ποσοστό συμμετοχής 98%. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είχε 12 συναντήσεις με ποσοστό συμμετοχής 100%. Η Επιτροπή Αποδοχής συνήλθε 11 φορές με συμμετοχή στο 100% και η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων είχε 12 συναντήσεις με ποσοστό συμμετοχής 95%. Και όλη αυτή η δραστηριότητα σε μία περίοδο που ήθελε να στηρίξει σημαντικά τις αλλαγές που ελάμβαναν χώρα από τα εκτελεστικά μέλη της διοίκησής μας. Στην αξιολόγηση, μάλιστα, που έγινε από εξωτερικό οίκο, επιβεβαιώθηκε η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στην εταιρική διακυβέρνηση της τράπεζας. Διαπιστώθηκαν όμως και μερικές αδυναμίες και καθυστερήσεις για την αντιμετώπιση των οποίων έχει ήδη εκπονηθεί και υλοποιείται ειδικό πρόγραμμα. Είναι επίσης άξιο επισήμανσης ότι η αντιπροσώπευση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει αυξηθεί. Ήδη 4 από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες
και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα 5 μετά την αναμενόμενη σήμερα εκλογή νέων μελών. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα και δημοσίως να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κυρίους Ρουγγιλντέα και Σεζάτ Σαμπάς, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας τους στο Διοικητικό Συμβουλίο. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, κλείνοντας, θα ήθελα να δηλώσω ότι στην Alpha Bank είμαστε ικανοποιημένοι για τη σημαντική πρόοδο που έχουμε σημειώσει και πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσα από τις κρίσεις βγήκαμε εν τέλει πιο δυνατοί, έχοντας εισέλθει σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ενεργό στήριξή τους. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και στο προσωπικό της τράπεζάς μας για το υψηλό επίπεδο προθυμίας, ζήλου, αφοσίωσης και εργατικότητας που επέδειξε κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στο παρελθόν και μέσα σε ένα περιβάλλον γενικότερης αβεβαιότητας. Με αισιοδοξία συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη τράπεζα που θα ανταμείβει τους μετόχους μας και ταυτόχρονα θα υπηρετεί τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.